Λίμπερο 107,4 ακούτε. Δεύτερη ώρα στο pressing. Στον πάγκο Γρηγόρης Ατρίδης. Σηκώνεται για αλλαγή και μπαίνει ο Βασίλης Σαμπράκος. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, πώς είσαι? Καλά είμαι, καλά είμαι. Έχω κάτι νεύρα από χθες, αλλά εντάξει, θα μου περάσουν. Και αρκετά νεύρα κιόλας. Λογικό. Αν δεν έχεις κάτι στο μυαλό σου, για πες, πες, πες. Εδώ είμαι. Τέλεια, τώρα ναι. Πάμε πάλι από την αρχή. Δεν ακούστηκε σαν θόλου. Μαζί μας και στην I Love It, που είναι χορηγός αυτής της ενότητας. Και έλα, βάλε για πάτη να μιλήσουμε πρώτα, να πούμε τον καημό μας. Όχι, κοίταξε, θα πούμε τον καημό μας, το είπα και στον Γρηγόρη, επιδερμικά. Την Τετάρτη είχαμε το Άρης Λεμεσού Μπεϊτάρ 6-2. Για μένα πολύ κοφαντικό σκορ το 6-2 σε αγώνα Champions League. Και εχθές είχαμε το Καμπάλα Ομόνια 2-3, από Έλβο Ιβοντίνα 2-1 και Ζοντίνο ΑΕΚ Λάρνακας 2-3. Καλό το 4-4 για τις κυπριακές ομάδες. Αλλά τι να ξέρουν, ναι, και, τι να ξέρουν και οι Κύπροι τώρα. Εδώ εμείς έχουμε Βασίλη, ομαδάρες και παράγοντες και όλα τα. Τι να ξέρουν οι Κύπροι που το ξανακάνουν, έτσι. Δεν είναι ότι το κάνουν και πρώτη Όχι, φορά. Κάθε καλοκαίρι το κάνουν σχεδόν. Ναι, ναι. Κάθε καλοκαίρι. Ακριβώς. Κάτι κάνουν οι Κύπροι. Ναι, σωστά. Συμφωνώ. Πραγματικότητα είναι. Βέβαια, εδώ κανείς πρέπει να πει ότι από την αρχή του καλοκαιριού, για να μην πω από τη λήξη της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου, καταλαβαίναμε ότι οι ομάδες λειτουργούν με αυτή την οτροπία, ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες αυτή την περίοδο για να μπουν στη φάση των ομίλων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις εδώ ότι δεν το είχαν στο μυαλό ή δεν το ήθελαν. Θα μου πεις, άλλο είναι τα λόγια και άλλο είναι οι πράξεις. Και εκεί σε σχέση με τον ΠΑΟΚ δεν θα διαφωνήσω. Σε σχέση με τον Άρη μπορώ να πω ότι αν το μέτρο είναι ο αριθμός των μεταγραφών, θα πει κανείς, βλέπαμε έναν οργανισμό που λειτουργούσε για να σχηματίσει ένα ρόστερ για να καταφέρει να εμφανίσει μια ομάδα που θα είναι έτοιμη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια επίσης όμως είναι ότι άλλαξε πάρα πολύ. Δηλαδή όταν μετασχηματίζεται τόσο πολύ το ρόστερ, είναι φυσικό και επόμενο, όποιος και αν είναι ο προπονητής, μια ομάδα να μην είναι πολύ έτοιμη μετά από ένα μήνα που δουλεύει και προετοιμάζεται. Κοίταξε, Βασίλη, στα 15 μου, στα 16, μπορεί και να ενθουσιαζόμουν αν η ομάδα μου έκανε 13 μεταγραφές. Αλλά όταν κάνει 13 μεταγραφές και πάει στο πρώτο μάτς με κατά ανάγκη στόπερ, γιατί έχει δύο και δεν βρω ότι θα πάρει και ένα τρίτο, τι να λέμε τώρα? Να αποθεώσουμε το μεταγραφικό σχεδιασμό και αχ, πήραμε 13 παίκτες. 28 μπορεί να πάρει μια ομάδα. Δηλαδή, οποιαδήποτε ομάδα κορυφής, αν το ξεκινήσουν σήμερα το πρωί και βρούνε τις λύσεις των ελεύθερων, νομίζω ένα 28 μέχρι το βράδυ γίνεται. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά ο σκοπός είναι να πάρεις κάτι που να σου μείνει, κάτι να κολλήσει και κάτι να έχει αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Δεν έχεις δίκιο. Και στην περίπτωση του Άρη είναι μεγάλος αριθμός των μεταγραφών που έκανε για να μην έχει ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας. Και θα πει κανείς, πήρε τον Αϊδόνη, αλλά αποφάσισε ο προπονητής να τον αφήσει έξω από αυτά τα παιχνίδια. Ναι, αλλά όταν αποκτούσε τον Αϊδόνη, ένα ποδοσφαιριστή που εγώ που έψαξα για να τον δω αγωνιζόμενο, δεν μπορούσα να τον βρω να τον δω αγωνιζόμενο, σε πλατφόρμες που είναι επαγγελματικές και συνδρομητικές και ναι, πάντες ναι, μέσα. Ναι. Ακριβώς, και που πληρώνεις πολύ υψηλή συνδρομή για να είσαι συνδρομητής, ακριβώς επειδή σου εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό εύρος βιβλιοθήκης για να μπορείς να δεις τους πάντες και τα πάντα. Όταν δεν μπορείς λοιπόν να το βρεις εκεί, σημαίνει ότι αυτός δεν έπαιζε. Άρα ένας ποδοσφαιριστής που δεν έπαιζε, είναι φυσιολογικό να μην είναι έτοιμος τώρα για να είναι μέλος του κορμού της 11ης, όχι βασικός, αλλά έστω αυτός που παίρνει χρόνο. Άρα ναι, εδώ είναι μια προφανής αστοχία για τον Άρη, ότι δεν είχε, ότι βάσισε όλη του την προσδοκία να πάει καλά σε αυτά εδώ τα παιχνίδια με την Αραράτ, στην ευχή να είναι ετοιμοπόλεμη και διαθέσιμη οι μόνοι δύο κεντρικοί αμυντικοί που είχε. Και δεδομένων των συνθηκών, ο Ντουμπάτζο, εντάξει, συμπεριφέρθηκε. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν η τρύπα στην εντεκάδα του Άρη. Δεν είναι αυτό. Εμείς κοιτάζουμε το πόσο έτοιμες ήταν οι ομάδες για να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, επειδή την πήγαμε εκεί, μάλλον καταλήξαμε εδώ να κουβεντιάζουμε για τον Άρη, ας πω πρώτα για αυτό το παιχνίδι. Λέω ότι στη μεγάλη εικόνα ο Άρης πρέπει να νιώθει καλά, όχι μόνο με το αποτέλεσμα, αλλά και με το πώς αυτό ήρθε. Γιατί θα μπορούσε να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, θα μπορούσε να έχει φύγει ηττημένος
από αυτό το παιχνίδι και να μην τα βάζει με την τύχη του, να μην νιώθει ότι πήρε κάτι λιγότερο από αυτό για το οποίο προσπάθησε. Υπήρχαν καλά πράγματα. Ναι, οι σταθερές της προηγούμενης σεζόν. Δηλαδή ο Νταρίντα που είναι πραγματικά ένας οργανωτής του παιχνιδιού και όχι μόνο σε σχέση με το τι κάνει με την μπάλα στα πόδια του, αλλά και με τη συνεισφορά του στην οργάνωση της ομάδας, το πώς εκείνη τοποθετείται, στο πώς χτίζει τις επιθέσεις. Τον βλέπεις ότι όσο περισσότερο εξοικειώνεται με τον ρόλο που παίρνει, επειδή είναι ποδοσφαιριστής που θέλει να παίρνει ευθύνες μέσα στο παιχνίδι, γίνεται ηγέτης του παιχνιδιού. Του Άρη, και αυτό σίγουρα ο Άρης θα το βρει μπροστά του με την καλή έννοια, γιατί έχει πολλή ποιότητα, δεν το αμφισβητούσαμε αυτό, δεν αμφιβάλαμε γι' αυτό τον ανακοίνωνε ο Άρης. Αν για κάτι αναρωτιόμασταν ήταν για την αγωνιστική του κατάσταση πρώτα και μετά για την νοοτροπία του, με τη διάθεση και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μετά από όσα είδαμε πέρσι σε συνδυασμό με την επιλογή που εκείνος έκανε το καλοκαίρι να παραμείνει στον Άρη ενώ θα μπορούσε να φύγει, όλα αυτά μαζί σε κάνουν να λες ότι έχει έναν ηγέτη για το παιχνίδι του και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κατά τα άλλα, από τους νέους νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές που εμφανίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι, αν πρέπει να πω για κάποιον ότι μάθαμε περισσότερα, θα πω ότι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ο Ματαρίτα ήταν πολύ αδύναμος κρίκος στο Άρη. Πιθανόν επειδή έμεινε από ανάσες, δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν είναι κάποιος που τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές για να ξέρω πώς κατανέμει τις δυνάμεις του μέσα στο παιχνίδι. Πάντως από τα τελευταία 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και μετά, οι επιστροφές του ήταν λες και έβλεπες έναν ποδοσφαιριστή να γυρίζει σε χαμηλότερη ταχύτητα από τους αντιπάλους του. Το ότι δεν το πλήρωσε ο Άρης και δεν κουβεντιάζουμε, δεν κολλάει η βελόνα σε αυτή την αδυναμία, είναι συμπτωματικό, γιατί από εκείνη την πλευρά η Αραράτ επένδυσε πολύ παιχνίδι και έφτιαξε επιθέσεις και εκτέλεσε, απλώς δεν ευστόχησε. Αν είχε ευστοχήσει, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Για τους υπόλοιπους δεν μπορώ να πω ούτε πολλά θετικά, ούτε πολλά αρνητικά, με εξαίρεση ίσως το μόνο που την ποιότητά του τη βγάζει και στις 2-3 επαφές με την μπάλα. Όλοι ξέραμε ότι είναι ένας πολύ υψηλού επίπεδου επιθετικός. Είναι κάποιος για τον οποίο πριν από πολύ λίγα χρόνια η Μπαρσελόνα έφτανε να προσφέρει 25 εκατομμύρια ευρώ σε μια εποχή που δεν τις περίσευαν τα λεφτά. Mm. Το πώς η καριέρα του πήρε την κατιούσα δεν νομίζω ότι έχει κρυφές ιστορίες. Εμφανίστηκε ένας προπονητής στην Μπέτις, ο οποίος δεν τον πίστευε πολύ, ο Μάνουελ Πελεγκρίνη, και από εκεί και μετά αυτό το παιδί και ψυχολογικά επηρεάστηκε και έφαγε πολύ πάγκο. Όλο αυτό δεν το έκανε καλό, είναι φυσιολογικό. Όμως το ότι έχει αποφασίσει να πάει στον Άρη χάνοντας λεφτά με όρους οικονομικούς, θα μπορούσε δηλαδή να καθίσει πάνω στο συμβόλαιό του στην Πέτση και να περιμένει να πάρει και αυτά τα λεφτά που ήταν παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αντί να πάει σε μια ελληνική ομάδα που δεν έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή της παρουσία για να ξαναπαίξει μπάλα, δείχνει το πόσο διάθεση, πόση επιθυμία έχει να παίξει μπάλα. Άρα λέω ότι και αυτός μέχρι στιγμής είναι μια υπόσχεση, δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω από αυτό, αλλά είναι ένας επιθετικός που υπόσχεται πολλά σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ζει με το center for της να περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών, ναι, 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 και πολύ, πολύ περισσότερο και των απαιτήσεων. Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι και με την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης, που μπορώ να πω ήταν καλύτερη συγκριτικά με αυτή που είχε στο πρώτο ημίχρονο, πιθανό να ωφέλησε και η αλλαγή του σχηματισμού και η είσοδος άλλων ποδοσφαιριστών. Πιθανόν, πώς να πω, στο τέλος της ημέρας ο Άρης να νιώθει καλά με αυτό που πήρε σε σύγκριση με αυτό που έδωσε μέσα στο μάτς. Άρα στα μάτια μου προφανώς εκείνος είναι το φαβορί για να περάσει. Δεν είναι όμως μια απλή δουλειά και η Αραράτ είναι κάτι αρκετά καλύτερο από αυτό εγώ που φανταζόμουν. Γιατί το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, δεν την ήξερα, δεν την είχα δει για να μπορώ να τη μετρήσω. Τώρα με αυτό που είδαμε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα που okay, δεν ξεχυλίζει από ποιότητα, αλλά η ομαδική της τακτική και η ομαδική της τεχνική δεν είναι μιας ομάδας που
είναι ακίνδυνη. Μπορεί να γίνει απειλητική, το καταλάβαμε. Άρα ο Άρης δεν μπορεί να νιώθει ότι έχει προκριθεί. Μπορεί να νιώθει όμως ότι από εκείνον εξαρτάται, μαζί με τον κόσμο του, να την κάνει τη δουλειά. Όπως, όπως λέω συνέχεια, Βασίλη, τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω είναι αυτό το στάτους. Όποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό ότι πλέον δεν υπάρχουν ομάδες καφενεία. Εντάξει, είναι κανονικές ομάδες όλες, με αρχή, μέση και τέλος και με τις δικές τους αρχές. Με λίγη ποιότητα, πολλή ποιότητα. Έχουν όμως ποδοσφαιριστές κανονικούς, αθλητές. Δεν θα δεις αθλητές με στομάχι σαν του Μίκη Κουίν και παίκτες που δεν μπορούν να τρέξουν. Γιατί στο παρελθόν τα βλέπαμε και αυτά, ειδικά το καλοκαίρι. Εντάξει, το καταλαβαίνει με τον άσχημο τον τρόπο. Και δόξα τω Θεώ, οι ελληνικές ομάδες το έχουν καταλάβει. Πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, μία άσχημη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ. Είδηση του θανάτου του Στέλιου Σιμεωνίδη, ο άλλοτε διεθνής διαιτητής και πρόεδρος της ΚΕΔ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, με προβλήματα υγείας αρκετά το τελευταίο διάστημα. Καλή δύναμη και στους δικούς του ανθρώπους. Ναι, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο γιος του, ο Τόλης, έκανε γνωστή την είδηση με ανάρτηση στα social media. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους του Στέλιου Σιμεωνίδη. Εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Και σαν διαιτητής και σαν πρόεδρος της ΚΕΔ και σαν γενικότερα άφησε το στίγμα του. Λοιπόν, πάμε και στον ΠΑΟΚ, που μπορώ να πω και εγώ δύο πράγματα, γιατί το μάζι με το Άρη το έβλεπα λίγο στην Τούμπα εν μέσω δουλειάς και πιο πολύ μου έκανε εντύπωση ότι μου θύμισε τα γήπεδα στην Ολλανδία, Βασίλη, που κάνει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ και παίζει στα χωράφια εκεί της Ολλανδικής εξοχής. Επειδή δεν είχε κερκίδες γύρω-γύρω. Δύο καντίνες λείπανε και να είναι ο κόσμος περιμετρικά στο κάγκελο. Για να πω ότι είναι ένα φιλικό καλοκαιριού στο Χόρστ της Ολλανδίας, ας πούμε, εντάξει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και μου αρέσει, και μου αρέσει ότι κάποτε γράφαμε ότι ήρθε το κλιμάκι της UEFA να επιθεωρήσει το γήπεδο και έχουν πάρει, Βασίλη, άδειες κάτι γήπεδα. Κάτι γήπεδα. Και λες τώρα, πραγματικά είχαν το θράσος να κάνουν παρατήρηση, ας πούμε, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, για τη Φιλαδέλφια, το Βικελίδης ή την Τούμπα. Εντάξει, έχουμε πάει σε ένα γήπεδο στην Νίτρα της Σλοβακίας και πραγματικά, λες, έφυλε, δεν είναι ούτε για β' έψη Μακεδονίας. Τέλος πάντων. Κοίτα, έχω πει πολλές φορές ότι η UEFA, επειδή στο κεφάλι πολλών από εμάς παίρνει πολύ μεγάλο μέγεθος, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και είναι η διοργανώτρια του Champions League, του Euro κτλ. Μας μοιάζει σαν κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή βάζουμε στο μυαλό μια πολυεθνική εταιρεία, με πολυπληθές προσωπικό κτλ. Στην πραγματικότητα είναι μια λίγο μεγαλύτερη ΕΠΟ. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Σωστό. Και όπως η ελληνική ΕΠΟ έχει παράθυρα και πόρτες και χαραμάδες και κλειδαρότρυπες για να περνούν όλα όταν θέλει, έτσι το ίδιο ισχύει και εδώ. Πόσο μάλλον τώρα στα προκριματικά. Εγώ λέω ότι ακόμη και στη φάση των ομίλων βλέπεις έδρες που λες, μα καλά, πώς την πήρε την άδεια. Και μετά ψάχνεις να βρεις τους κανονισμούς για το, για το πώς ένα γήπεδο εξασφαλίζει την άδεια για αγώνες ομίλων και βλέπεις, ειδικότερα στις χαμηλότερες από το Champions League κατηγορίες, ότι υπάρχουν κάποιες μικρές παράγραφοι μέσα στον κανονισμό που λένε ότι στην περίπτωση που υπάρχει το κριτήριο της ιστορικότητας μιας έδρας, τότε η UEFA, η Επιτροπή Σταδίων της UEFA, μπορεί να δείξει την ανοχή της στην περίπτωση που, ξέρω εγώ, είναι στο πληρείτη τα κριτήρια κάτω από το 70%. Ναι, ναι. Πάμε λίγο. Λες, μετά, εντάξει. Πάμε λίγο στο Μάτσου ΠΑΟΚ, έχουμε ένα πενταλεπτάκι. Εγώ την είπα την άποψή μου, δόξα τω Θεώ, να ακούσουμε και τη δική σου, πώς το είδες, τι περιμένεις στο Ισραήλ, τι δεν περιμένεις, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε. Θα πω καταρχάς ότι στη μεγάλη εικόνα αυτό το παιχνίδι μου έμοιαζε σαν να είναι μια συνέχεια για τον ΠΑΟΚ του τελικού του κυπέλου Ελλάδας. Δηλαδή βρήκε απέναντι μια ομάδα που περίμενε πίσω, κλονίστηκε ψυχολογικά που έχασε το πέναλτι και ενώ ήξερε τι πρέπει να κάνει, είχε προετοιμαστεί από όσο κατάλαβα για τέτοιες καταστάσεις παιχνιδιού, δηλαδή για να βρει μια ομάδα η οποία έχει όλους τους ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα, αμήνεται πολύ κοντά στην δική της εστία και προσπαθεί με τόσο κόσμο να κλείνει τους χώρους. Ενώ είχε λοιπόν προετοιμαστεί για αυτό, δεν είχε τη λύση για αυτό. Γιατί δεν είχε τη λύση για αυτό? Στο δικό μου κεφάλι, με όσα καταλαβαίνω, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι
αυτή την εποχή φυσιολογικά δεν μπορούσε να ανεβάσει πολύ το τέμπο, τον ρυθμό στην ανάπτυξη των επιθέσεων, στην κυκλοφορία της μπάλας, δηλαδή δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα, δεν μπορούσε να παίξει με μία επαφή με την μπάλα ανά ποδοσφαιριστή. Και αυτό όταν συμβαίνει, συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν πολλές τακτικές ενέργειες την ώρα που ένας παίκτης έχει την μπάλα, δηλαδή δεν κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές κίνηση διαρκώς προκειμένου να μετατοπίζουν την αντίπαλη άμυνα και να δημιουργούν χώρους. Είναι φυσιολογικό αυτή την εποχή, είναι φυσιολογικό όταν μια ομάδα έχει στο μυαλό της ότι αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι σε μια ευρωπαϊκή παρτίδα και άρα δεν πρέπει να δεχτεί γκολ και αυτό την κάνει πιο συντηρητική, θέλει να παίξει πιο σίγουρα, θέλει να επιτεθεί με λιγότερους παίκτες ή για να το πω με άλλα λόγια να έχει τη σιγουριά ότι αν χάσει την μπάλα δεν θα βρεθεί εκτεθειμένη στην άμυνα ανοργάνωτη. Όλα αυτά λοιπόν όταν τα βάζεις στο κεφάλι σου αυτή την εποχή, σε μια περίοδο που μια ομάδα δεν μπορεί να είναι να χειρολάρει, να έχει βρει το τέμπο της και ας απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές την πλειονότητά τους περσινούς, αυτό μπορεί να συμβεί. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος για να σπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα που έχει τέτοια συνοχή, γιατί είχαν συνοχή οι παίκτες Μπέιταρ χθες, με ατομική ενέργεια, με επιθετική κερδισμένη επιθετική μονομαχία, δηλαδή με έναν παίκτη που έχει την μπάλα στα πόδια του και επιτίθεται στον αντίπαλο αμυντικό, τον τριπλάρει, τον περνάει και δημιουργεί μια κατάσταση ευνοϊκή για την ομάδα του, γιατί έχει δημιουργήσει χώρο για να επιτεθεί, έχει δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα και άρα εκείνη προκειμένου να το αντιμετωπίσει μπορεί να χάσει την οργάνωσή της ή να αφήσει χώρο σε ένα σημείο στο οποίο η ομάδα που επιτίθεται μπορεί να τον εκμεταλλευτεί και να γίνει επικίνδυνη. Αυτό μόνο ο Τάισον το υπηρέτησε. Υπό μία έννοια, σωστά. Αλλά είναι η αδυναμία του στο τελείωμα. Είναι κρίμα δηλαδή. Τα κάνει όλα σωστά και δεν βρίσκει δίκτυα. Το αν πήγε λίγο out, συμφωνώ. Πολύ out, ούτε που με νοιάζει πραγματικά. Συμφωνώ. Δεν πήγε μέσα. Και λέω ότι θα έπρεπε και οι υπόλοιποι μεσοεπιθετικοί να έχουν πάρει παραπάνω ευθύνη πάνω σε αυτό. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να ανοίξεις μια άμυνα που είναι τόσο καλά οργανωμένη, τόσο χαμηλά στο γήπεδο. Φυσικά τέτοιες άμυνες τις νικά κάποιος και με στατικές φάσεις, τις νικά και με μακρινά σουτ, αλλά αυτά είναι, κάθε ένα από αυτά έχει λιγότερες πιθανότητες. Εκεί που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ένα, αν μπορέσεις να παίξεις σε πολύ υψηλό τέμπο, δύο, αν έχεις ποδοσφαιριστές που πηγαίνουν σε μονομαχίες και καταφέρουν να επικρατήσουν. Ξέρεις τι χρεώνω στο Λουτσέσκο και συμφωνώ με τον κόσμο. Γιατί εντάξει, σε λίγο θα το χρεώσουν και τις φωτιές στην Ελλάδα, ορισμένοι. Αλλά το ότι δεν προσαρμόζεται, ρε φίλε, δεν είναι καλό για έναν προπονητή. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι θα παίξει η Μπεϊτάρ με πεντάδα στην άμυνα και τρεις στόπερ. Δηλαδή, η πεντάδα της είναι ίδια με την πεντάδα στο Super Cup. Okay. Και αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος, το ψηλιάζεις ότι αυτοί μάλλον θα παίξουν με πεντάδα. Τι να περιμένω εγώ, εσύ, Βασίλη, από τον Μπράντον Τόμας. Και άντε και περιμένω. Γιατί είναι αυτό που λες, ότι και από πίσω λίγο να κάνουν μια ανισορροπία, ναι. Δεν το αλλάζει το ημίχρονο αυτό το πράγμα. Έχεις την ελπίδα μέχρι το 65 ότι ο Μπράντον Τόμας ανάμεσα σε τρεις στόπερ και με προβληματική την τριάδα πίσω θα κάνει τη διαφορά. Ναι. Ξέρεις, πάνω σε αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να τον ακούγαμε για να καταλάβουμε κιόλας ποιο είναι το σκεπτικό του και γιατί επέμεινε σε αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, το γιατί το έκανε αυτό. Μπορώ να πω ότι καταλάβαινα ότι η στρατηγική του ήταν ότι αν δεν καταφέρω να βάλω τον γκολ, στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού θα ανεβάσω την ομάδα μου πιο ψηλά, θα πάρω ένα ρίσκο. Το έκανε αυτό. Ανέβηκε ψηλότερα ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Χωρίς να κινδυνεύσει. Ευτυχώς για εκείνον, αν και καταλάβαινες ότι οι Ισραηλοί αυτό το παιχνίδι περίμεναν, δηλαδή περίμεναν τον ΠΑΟΚ να ανέβει για να προσπαθήσουν να παίξουν στην πλάτη της άμυνάς του. Μια φορά το κατάφεραν και ο Κοτάρσκι απέκρουσε το σουτ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός. Νικολέσκου. Ναι. Λέω λοιπόν ότι νομίζω ότι η δική του, στη μεγάλη εικόνα η δική του επιλογή, η στρατηγική επιλογή ήταν αυτή, να εμπιστευτεί την ομάδα του σε σχέση με την καλή κυκλοφορία που κάνει, με το να μην κινδυνεύσει, ελπίζοντας ότι θα βρεθεί μια στιγμή που ένας από τους παίκτες του θα καταφέρει να επικρατήσει σε μια επιθετική μονομαχία και να δημιουργήσει κατάσταση για να πετύχει τον γκολ. Όταν είδε ότι αυτό δεν έρχεται, άρχισε να την κάνει τη στάση της ομάδας του πιο επιθετική, αλλά αυτό, ναι, δεν ήταν αρκετό. Είναι ο ΠΑΟΚ φαβορί, είναι, Βασίλη, πλέον ένα ισορροπημένο ζευγάρι. Αυτό για να κλείσουμε, πήγαμε και 31.
είναι ισορροπημένο το ζευγάρι, αλλά εγώ δίνω μεγαλύτερες πιθανότητες στον ΠΑΟΚ να τα καταφέρει τελικά. Είμαι βέβαιος ότι θα δυσκολευτεί. Είμαι βέβαιος ότι θα δοκιμαστεί στα πρώτα 20-30 λεπτά του παιχνιδιού λόγω του ενθουσιασμού στο γήπεδο της Μπέιταρ. Αλλά λέω ότι απέναντι σε μια ομάδα που τώρα θα παίξει πιο ανοιχτά, ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα για να την τιμωρήσει, να βρει, να εκμεταλλευτεί τους φόρους. Ο Σαμάτα θα τη βοηθήσει στο δεύτερο παιχνίδι. Εγώ περιμένω ότι αυτός μπορεί να είναι και πρωταγωνιστής στο δεύτερο παιχνίδι. Και ας μην είναι βασικός, δεν ξέρω αν θα είναι ή όχι. Αλλά λέω ότι την έκανε πιο δύσκολη για τον εαυτό του ΠΑΟΚ την κατάσταση, αλλά πάλι στα δικά μου μάτια έχει λίγο παραπάνω πιθανότητες να τα καταφέρει. Είπα νωρίτερα, Βασίλη, Σαμάτα σώσε μας, θα ανάω ένα ωραίο μπλουζάκι, ύπνο από τις 9 αυτές τις μέρες, καμιά παραπάνω πορτοκαλάδα, χυμό, γιατί πρέπει να παίξει βασικό στο παιδί αυτό. Μόνο αυτός μπορεί να αλλάξει τώρα που μιλάμε, νομίζω λίγο την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ. Ναι, μακάρι να βγει κάποιος από τους παλιούς μπροστά, αλλά όταν κάποιος έχει ένα χρόνο. Και ο Σβάμπ έχει προσπάθησε να το κάνει αυτό, αλλά ο Σβάμπ αφενός δεν είναι ένας τριπλέρ, ένας παίκτης που να. Πώς να πω, το δυνατό του σημείο είναι οι επιθετικές μονομαχίες. Αφετέρου επηρεάστηκε και από το πέναλτι που είναι πάλι φυσιολογικό. Όσο όριμος, έμπειρος και αν είναι ένας ποδοσφαιριστής, η αυτοπεποίθησή του κλονίζεται όταν χάνει ένα πέναλτι. Κολλάει η βελόνα του μυαλού. Δεν είναι εύκολο να το αφήσεις πίσω και να συγκροτηθείς. Άρα ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι η δική του ποιότητα και η προσωπικότητα σε συνδυασμό με το ότι του πάει αυτού του είδους το παιχνίδι, το να βρει χώρους η ομάδα του να πάρει την μπάλα στο μεσαίο τρίτο και να φύγει να τρέξει την επίθεση, λέω ναι, ότι μπορεί να είναι ο παίκτης κλειδί στην ρεβάνς, αρκεί βεβαίως να τροφοδοτηθεί επαρκώς. Ναι. Αυτά, μαζί μας και σήμερα η Novibet και τα λέμε πάλι από Δευτέρα. Καλά να περάσει το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πάλι. Φίλε. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, και Βασίλη Σαμπράκος, και έτσι θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε να δούμε τι έχουμε αφήσει. Έχουμε μηνύματα δικά σας.